Εντυπωσιακό είναι το ημερολόγιο του Δικηγορικού Συλλόγου του Βόλου, το οποίο επιμελήθηκαν και φιλοτέχνησαν δικηγόροι καλλιτέχνες. Το νέο ημερολόγιο, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου του Βόλου, παρουσιάζεται στην πόλη με τα έργα των δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου που το κοσμούν τόσο στο εξώφυλλο όσο και στο οπισθόφυλλο, καθώς επίσης και στο εσωτερικό του ημερολογίου. Το φετινό ημερολόγιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου είναι αφιερωμένο στους δικηγόρους δημιουργούς. Εκτός από δικηγόροι, είμαστε και πολλά άλλα πράγματα και υπάρχει, όπως φαίνεται, μία αρκετά ευρεία δημιουργική έκφραση που εκφράζεται στην ζωγραφική, στην γλυπτική, στην λογοτεχνία, στην ποίηση, στην κεραμική, στη φωτογραφία, στην αγιογραφία και ούτω καθεξής. Θέλαμε λοιπόν με την έκδοση του φετινού ημερολογίου ακριβώς να αναδείξουμε και αυτήν την πλευρά των δικηγόρων που δεν ξέρουν να γράφουν μόνο δικόγραφα, να υπερασπίζονται τους εντολείς τους, αλλά και να δημιουργούν έργα τέχνης σε ευρεία έκταση. Μάλιστα, η αφιέρωση του φετινού ημερολογίου σε αυτούς είναι μόνο το πρώτο βήμα ανάδειξης αυτής της δικηγορικής πλευράς. Το δεύτερο και νομίζω πιο εντυπωσιακό ακόμα βήμα θα είναι η διοργάνωση στους αμέσως επόμενους μήνες μιας ομαδικής έκθεσης των δικηγόρων δημιουργών, στις οποίες θα παρουσιαστούν συνολικά ως πανόραμα όλα αυτά τα έργα και η οποία ευελπιστούμε ότι θα διανθιστεί και από παράλληλες εκδηλώσεις, από ανάγνωση ποιημάτων, αποσπασμάτων λογοτεχνικών έργων, από θεατρικούς μονολόγους κλπ. Που θα δώσουν ακριβώς αυτό το τόνο καλλιτεχνικής έκφρασης που υπάρχει στους δικηγόρους. Ο κ. Στρατηγόπουλος επεσήμανε ότι το ημερολόγιο δημιουργήθηκε από ανθρώπους με ευαισθησίες για να αποτυπώσει πολιτιστικά δρόμενα και παράλληλα βαθύτατους προβληματισμούς και στοχασμούς.